Ιδιαίτερα αυξημένος παρουσιάζεται ο αριθμός των αδέσποτων ζώων που κινούνται στον αστικό ιστό της πόλης της Πτολεμαϊδας. Σύμφωνα με το Δήμο Εορδαίας, άγνωστοι το τελευταίο διάστημα εγκαταλείπουν μεγαλόσωμα κυρίως σκυλιά. Όπως υπογραμμίζει ο υπεύθυνος αδέσποτων ζώων, Αναστάσιος Λόφτσαλης, τα ζώα έχουν οικία συμπεριφορά με τον άνθρωπο, κάτι που φανερώνει ότι είτε είναι οικόσιτα και έχουν εγκαταληφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, είτε προέρχονται από καταφύγια αδέσποτων ζώων. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, το φαινόμενο έχει ενταθεί. Φύλακας του κτηρίου του Διοικητηρίου της Πτολεμαϊδας είδε αργά μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κρατικές μάλιστα πινακίδες να εγκαταλείπει αδέσποτα ζώα. Το ζήτημα διερευνά το αστυνομικό τμήμα της Πτολεμαϊδας. Ανάληψη έχουμε εγκαταλείψεις, αλλά τελευταία αποδεικνύεται ότι γίνεται συστηματική εγκατάλειψη και πολύ πιθανόν να γίνεται από όμορους δήμους και πολλές εγκαταλείψεις γίνονται με βανάκια μικρά αγροτικά, πιθανόν από κτηνοτρόφους ή κυνηγούς. Γι' αυτό και τα δέσποτα που παρατηρούμε, βλέπουμε ότι όλα είναι τσομπανόσκυλα τα λεγόμενα ή κυνηγόσκυλα, είναι εγκαταλείψεις από αυτούς. Η τελευταία καταγγελία που έγινε από τη φύλακα του κτηρίου της περιφέρειας. Τι ακριβώς έγινε δηλαδή, πού, ήρθε ένα βανάκι, μικρό βανάκι μέσα στο πάρκο των Αναγκών. Μπήκε στην χώρο εκεί κοντά στο κτίριο της περιφέρειας. Υπήρχαν και νέα παιδιά εκείνη την ώρα, ήταν το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα, που είδαν αυτό το όχημα με κρατικές πινακίδες να αφήνει 7 μεγάλα πανόσκυλα τα οποία έχουν παραμείνει και στο χώρο εκεί. Τα σκυλιά φαίνεται ότι φιλοξενούντουσαν κάπου από τη συμπεριφορά τους. Δεν ήταν κάποια τυχαία αντιδέσποτα. Ήταν μάλλον ή δεσποζόμενα ή από το καταφύγιο φύγανε ή τα παρατήσανε κάποιοι. Αυτό τελευταία γίνεται πολύ έντονα και αυτό παρατηρούμε ξανά μια αύξηση μεγάλη μέσα στην πόλη από τα δέσποτα που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το έργο. Έχετε κάνει ενέργειες, έχουμε κάνει ενέργειες, είμαστε σε συνεχή επαφή με το διοικητή της τροχιάς και το διοικητή της αστυνομίας. Διερευνάτε τώρα να βρούμε το όχημα στη συνόηση και με τη φύλακα που το είδα, να δούμε ποιο όμορφοι δήμοι έχουν παρόμοιο όχημα για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες και διερεύνηση του θέματος αυτού. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση, πόσα σκυλιά έχουμε στο καταφύγιο, πόσα στην πόλη. Στο καταφύγιο έχουμε πάνω από 300, στην πόλη ο αριθμός ήταν γύρω στα 60 αδέσποτα, αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει αδυναμία φιλοξενίας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα σε υιοθεσίες ώστε να δημιουργήσουμε χώρο και να μπορέσουμε να τα περιστρέψουμε και αυτά και να τα φροντίσουμε όπως πρέπει.